Ο Μάρτιο θα έχει αυτά. Ο πρώτο μήνα τη Άνοιξη. Έχει στοιχεία χειμώνα, αλλά προσπαθεί να μπει και η Άνοιξη σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε τον καιρό έτσι. για αύριο, λοιπόν. Αύριο θα έχουμε ένα καιρό με βροχέ και καταιγίδε στη Δυτική, τη Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Α, κατά τόπου τα φαινόμενα θα είναι έτσι και πιο δυνατά, όπω το χαλάζι που είδαμε και πάλι νωρίτερα. Στι υπόλοιπε να μην χαλάσει την παρέλαση των παιδιών ε, πιστεύουμε ότι δεν θα τη χαλάσει. Άστατος ο καιρός τη υπόλοιπη περιοχές για την Αθήνα για την ώρα της παρέλαση, δίνουμε ένα, μια πιθανότητα 20 με 30% να έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Μικρές πιθανότητες λοιπόν, μάλλον η παρέλαση θα πάει μια χαρά. Για Τώρα, να, δούμε, να, δούμε, και την Δευτέρα, αν συνεχίζονται τα ίδια καιρικά φαινόμενα, οι ίδιε συνθήκε. Θα αναφέρω πρώτα και του πολύ ισχυρού νοτιάδε που θα δούμε τι αποτέλεσμα έχουν. Φτάνουν τα 8 μέρε. Αν το αποτέλεσμα είναι ό,τι σηκώσει από Λιβύη, από Σαχάρα και πάλι λέγοντα. τα δούμε σε λίγο. Συν ναι, ναι. υγρασία, είναι συν άνοδο τη θερμοκρασία. Βλέπουμε η θερμοκρασία σιγά-σιγά ανεβαίνει 2 βαθμού τη Δευτέρα. Φτάνει του 16 βαθμού στη Βόρεια Ελλάδα, του 18 με 20 στα υπόλοιπα περιοτικά, 21 στα νησιά του Αιγαίου. 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 στο Ιόνιο και βροχέ τώρα στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική, mm. Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη. Άστα το καιρό στι υπόλοιπε περιοχέ. Αυτό τώρα που λέγατε και να δούμε και ένα σχετικό γράφημα, το πώ ακριβώ κινείται αυτή η σκόνη η οποία προέρχεται με τη βοήθεια των νοτιάδων από την Αφρική. Και είδαμε τι προηγούμενε μέρε. Τα βλέπουμε αυτό ακριβώ. Ακριβώ. Είδαμε στην Κρήτη κάτι φοβερά πλάνα, λε και ήμασταν στον Άρη, με την κίτρινη αυτή η σκόνη. Βλέπουμε ότι αύριο από το μεσημέρι και μετά, και μέχρι το βράδυ, θα καλύψει όλη την κεντρική και νότια χώρα. Μεγάλα τα ποσά τη σκόνη και αύριο σε όλη την Ελλάδα και την Δευτέρα τώρα, άμα πάμε να δούμε και τη Δευτέρα, θα επηρεάσει όλη τη χώρα, δυτική, κεντρική, νότια χώρα μέσα στη σκόνη και σιγά σιγά από την Τρίτη βλέ... βλέπουμε υποχώρηση της σκόνης, από την Τετάρτη σταδιακή βελτίωση του καιρού και επιστροφή σε έναν καθαρά νησιατικό καιρό από την Πέμπτη και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.